Επειδή υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα που τελικά θέλετε να μάθετε τι έγινε με τις δύο συναυλίες και ειδικά με τη συναυλία του κυρίου Αργυρού, σας μοιράσαμε ένα σημείο όπου αναλυτικά λέμε τι ακριβώς έγινε. Καταρχάς, ο Δήμος Μυτιλίνης αλλά και το νομικό πρόσωπο εμπλακήκαμε με αυτό το θέμα αρχές Αυγούστου, έχοντας μία πληροφόρηση ότι πρόκειται στη συναυλία να συμμετέχουν πάνω από 4.000 δημότες, ξέροντας ότι η χωρητικότητα του σταδίου είναι για 2.800 άτομα. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Παναγιώτης. Αναζητήσαμε λοιπόν όλα τα έγγραφα τα οποία είχαν δοθεί από πλευράς τους αντιδημαρχές πολιτισμού, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και την παραγωγό εταιρεία ή της παραγωγούς εταιρείας. Το πρώτο έγγραφο το οποίο ουδέποτε κοινοποιήθηκε και εμείς το βρήκαμε διαμέσου της παραγωγού εταιρεία στις 10 Αυγούστου ήταν ένα έγγραφο 7 Τρίτου του 2023 το οποίο ουδέποτε κοινοποιήθηκε στο Δήμο, στο Δήμαρχο, ούτε εδώ στο νομικό πρόσωπο, όπου εκεί αναλαμβανόταν δέσμευση για ο Δήμος ή το νομικό πρόσωπο να καλύψει τη δαπάνη της ηχητικής και τεχνικής κάλυψης. Στο έγγραφο αυτό δεν αναφέρω τον ποσό, λίγο παρακάτω αναφέρθηκε και αυτό το ποσό. Και επίσης να δοθούν δωρεάν προσκλήσεις για να μοιραστούν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Από έλεγχο που κάναμε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε γιατί αυτό δεν έφτασε ποτέ στο Δήμαρχο ή στο νομικό πρόσωπο, ανακαλύψαμε ότι τέτοιο έγγραφο δεν υφίσταται. Το έγγραφο αυτό αφορούσε τη ρύθμιση χρέους ενός δημότη. Κατά συνέπεια, ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει σωστό πρωτόκολλο, η ημερομηνία ήταν σωστή, δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Στη συνέχεια, αφού πήραμε και την αλληλογραφία από τον κύριο Πιτό, ανακαλύψαμε ότι στις 13 Απριλίου είχε ζητηθεί από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού το γήπεδο για 3 συναυλίες. Η μία ήταν 31 Ιουλίου για τον κύριο Παπακοσταντίνου, η άλλη 11 Αυγούστου για τον κύριο Αργυρό και η τρίτη 18 Αυγούστου, η οποία και τελικά αναβλήθηκε. Στις 4 Μαΐου πάλι από τον κύριο Αντιδήμαρχο το ίδιο αίτημα επαναλήφθηκε προς τον πρόεδρο του νομικού προσώπου. Ο πρόεδρος του νομικού προσώπου την επόμενη μέρα, 5 Μαΐου, απάντησε θετικά ότι παραχωρεί για αυτές τις 3 συναυλίες το γήπεδο στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού, όχι σε καμία παραγωγό εταιρεία των δύο συναυλιών. Στο έγγραφο αυτό γίνεται μία για δωρεάν παραχώρηση του γηπέδου για αυτές τις 3 συναυλίες, σε καμιά περίπτωση όμως δεν γίνεται μία όταν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας Δήμος και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την ίσπραξη το 15% επί των ακαθάριστων εσόδων από τα εισιτήρια. Και αν θέλετε, αυτό είναι και το βασικό θέμα που θέλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας και βεβαίως μέσω των δημοτών και μέσω εσάς και τις υπόλοιπες αρχές. Στις 7 Μαΐου, 2 μέρες αργότερα, η νομική μας υπηρεσία που έκανε και αυτή με εντολή του Δημάρχου τον έλεγχο βεβαιώνει ότι δεν υφίσταται κανένας είδους συμφωνία μεταξύ νομικού προσώπου και παραγωγού εταιρείας. Και βέβαια η συναυλία του κ. Παπακοσταντίνου είχε πλέον τελειώσει. Τις επόμενες μέρες σε τηλεοπτική συνέντευξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού και επειδή υπήρχε έντονη ανησυχία του Δημάρχου αλλά και του Προέδρου για τα θέματα της ασφάλειας τόσο των συμμετέχοντα στη συναυλία αλλά και των εγκαταστάσεων του σταδίου, ειδικά για τον αγωνιστικό χώρο όπου εκεί υπήρχε πληροφορία ότι θα μπαίνανε τραπέζια, καρέκλες, πολίτες,
Έγινε και η πρόταση δια τηλεοράσεως ότι αν ο Δήμος αισθάνεται ανασφάλεια θα πρέπει να κυρωθεί η συναυλία. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε η συναυλία να ακυρωθεί και σωστά δεν ακυρώθηκε, όμως πάρθηκαν όλα εκείνα τα μέτρα και τελικά το ευχάριστο είναι ότι η συναυλία έγινε με μεγάλη επιτυχία χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας δημοτών και εγκαταστάσεων. Στις 19 Πέμπτου ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού επανέλαβε το αίτημά του μπρος στην εταιρεία του, την παραγωγό εταιρεία για τη συναυλία του κυρίου Αργυρού, όπου εκεί έλεγε ότι το γήπεδο παραχωρείται δωρεάν, ότι ο Δήμος Μυτιλήνης ή το νομικό πρόσωπο θα αναλάβουν την ηχητική και τεχνική κάλυψη για 16.000 ευρώ και επιπλέον σε αντιστάθμιση με αυτό ζητιόταν περίπου 250 εισιτήρια δωρεάν, προσκλήσεις δηλαδή, για να δοθούν στους δημότες, σε ευπαθείς ομάδες κτλ. Το έγγραφο αυτό είχε την τύχη και του πρώτου εγγράφου. Δεν υφίσταται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια για μας δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Γιατί με αυτή την ημερομηνία και με αυτό το πρωτόκολλο η υπηρεσία έχει εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των αυτοκινήτων των πανωτοφόρων της Δημοτικής Ενότητας Γέρας. Κατά συνέπεια για μας δεν υφίσταται αυτό το έγγραφο και βέβαια ούτε σε αυτό το έγγραφο γινόταν καμία μνήμα για το 15% που πρέπει να παραχωρήσει, να παραχωρηθούν και από τις δυο συναυλίες στο νομικό πρόσωπο και αυτό το ποσό το προβλέπει η νομοθεσία για έναν απλό λόγο. Επειδή γίνεται δωρεάν η παραχώρηση, το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει κάποια έσοδα με τα οποία θα αντιμετωπίσει ζητήματα ενδεχόμενα φθορών στην οικοτεχνική υποδομή και δαπάνες λειτουργικές. Παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτροφωτισμός και στις πρόβες και εκείνη τη μέρα και όχι μόνο. Κάποια έγγραφα ήρθαν σε γνώση μας περίπου στις 16 Αυγούστου μέσα από την προσπάθεια που κάναμε για να δούμε τελικά ποια έγγραφα υπάρχουν και ποια από αυτά αποτελούν δημόσια έγγραφα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου. Εκεί λοιπόν κατατέθηκαν και άλλα έγγραφα τα οποία συνηγορούν σε δύο απλά πράγματα. Ότι ναι μεν έγινε η παραχώρηση δωρεάν του σταδίου, σε καμιά περίπτωση δεν απεμπολίσαμε το δικαίωμά μας για ίσπραξη το 15%. Βέβαια, έχουμε γνωμάτευση, μάλλον έχουμε άποψη της νομικής μας υπηρεσίας που λέει ότι όπως είναι διατυπωμένα τα έγγραφα δεν μπορούμε να αναζητήσουμε αυτά τα έσοδα είτε σαν δήμος είτε σαν νομικό πρόσωπο. Εμείς όμως σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι νομικό πρόσωπο συνεργασία με το Δήμο θα επιδιώξουμε να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα γιατί θεωρούμε ότι αυτή η ανταποδοτικότητα είναι επιβεβλημένη και είναι βέβαια νόμιμη, προβλέπεται από διάταξη νόμου και σε καμιά περίπτωση όσο, τόσο ο Δήμος όσο και το νομικό πρόσωπο δεν αμφιπολίσει με αυτό το δικαίωμα. Σας λέω δε παρεπιπτόντως ότι αν αυτά τα χρήματα εισπραχθούν, που πιστεύουμε ότι θα εισπραχθούν, ξέρετε ότι διάφορες εκδηλώσεις στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού σε κάποια χωριά γίνανε και υπάρχει κάποιο χρέος, σε κάποια χωριά γίνανε και οι πρόεδροι είναι και προς τιμήν τους αναλάβανε εξιδίων πόρων να πληρώσουν αυτά τα έξοδα. Λέμε λοιπόν ότι όταν εισπραχθούν αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν και για τις εκδηλώσεις οι οποίες δεν μπορεί να πληρωθούν και προφανώς θα χρησιμοποιηθούν και για τις επόμενες εκδηλώσεις και ενδεχόμενα και για το στολισμό των χωριών μας για τα επόμενα Χριστούγεννα. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω ως ενημέρωση. Σας δίνουμε όλα αυτά τα έγγραφα. Νομίζω ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, ο οποίος χειρίστηκε και έτσι από την ιδιότητά του αυτή περισσότερο το θέμα της παραχώρησης και της χρήσης του γηπέδου, μπορεί
να σας πει δύο πράγματα και να συμπληρώσει αν κάπου εγώ κάτι ξέχασα ή κάτι είπα λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Για την παραχώρηση του γηπέδου έχουμε πραγματοποιήσει δύο συνεδριάσεις. Το νομικό πρόσωπο συνεδριάζει για διάφορα θέματα και παίρνει αποφάσεις μία φορά το μήνα και αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Τσακίρη, αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Γέρας, Μανούσο Παράσχο, από τον κύριο Μαμάκο Μιχάλη, Δεμερτζή Παναγιώτη, Φωτεινή Ευαγγέλου, Παραδέλη Δημήτρη, Αλμπάνη Στρατή, οι οποίοι είναι τακτικά μέλη και υπάρχουν και τα αναπληρωματικά. Υπήρχαν διαφωνίες όσον αφορά για την παραχώρηση του γηπέδου και μάλιστα οι δύο κατέθεσαν και γραπτός. Στη δεύτερη συνεδρίαση, επειδή δίνεται το δικαίωμα στον πρόεδρο του νομικού, όπως παραχωρώ εγώ το γήπεδο σε μία ομάδα, το ίδιο να κάνω και στην αίτηση ηλεκτρονική του κυρίου Τσακίρη, ο οποίος συνέχεια στην πρώτη φορά 30 πριν δεν εντόθη το γήπεδο, επέμενε και μου έστειλε και ακριβώς μετά από τις 30 ότι η ημερομηνία σε μια αίτηση δεν τίθεται αφαίρεται, παρά το γεγονός ότι ζήτησα μια απάντηση μέχρι 34 για τη διαθεσιμότητα του γηπέδου με την τάδε υπαρίθμη επιστολή μου, δεν έχω λάβει θετική ή αρνητική απάντηση. Παρακαλώ μέχρι τις 5 Μαΐου να έχω μια απάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα την εκλάβουμε θετική και θα προχωρήσουμε ως Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Δήμος, στη δέσμευση των ημερομηνιών για τη πραγματοποίηση στην πόλη μας και στο δημοτικό στάδιο των συναυλιών, στο δημοτικό στάδιο Μυτιλίνης. Από εκεί και πέρα, προχωρήσαμε ως πρόεδρος που όφυλα είχα το δικαίωμα και έδωσα αυτή την απάντηση. Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι παραχωρούμε το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης στις 31 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 18 Αυγούστου για την πραγματοποίηση των συναυλιών. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των συναυλιών είναι να μην εισέλθει κανένα τροχοφόρο όχημα εντός του νέου ανακαινισμένου Ταρτάν και στο Χλωτάπιτα ή Εξέδρα να απομακρυνθεί άμεσα ή με τη λήξη της συναυλίας, ώστε να μην προκληθούν φθορές. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία προκληθεί κατά την εκδήλωση θα βαραίνει τους υπεύθυνους διοργανωτές. Από εκεί και πέρα, όταν έγινε η πρώτη συναυλία, ο μάνατζερ του Παπα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι και συμπατριώτης μας, κατάγεται από το Μανταμάτο και έτυχε το 1985 να τον έχω μαθητή, ήρθε εδώ 2-3 μέρες να δει το στήσιμο της εξέδρας και όλα αυτά, έθεσα την ερώτηση πώς θα προστατευτεί το Ταρτάν. Ο άνθρωπος μου έστειλε ένα 20 δευτερολέπτο βίντεο από την προστασία του Ταρτάν του γηπέδου Λάρισας, όπου τα 100 μέτρα μπροστά που είχαν στηθεί τα σκηνικά είχε πέσει ένα ειδικό στρώμα, χαλί να το πούμε έτσι, όπου θα προστάτευε τον Ταρτάν από τσιγάρα, ποτά, οποιαδήποτε φθορά. Και μου είπε ότι θα το στείλει με την αύριο, όπως και έγινε και στρώθηκε. Και δεν υπήρχε καμία φθορά στο χώρο του γηπέδου, ειδικά στο Ταρτάν. Διότι αυτό το Ταρτάν είναι για αγωνιστικούς σκοπούς και είναι μαλακό και με το παραμικρό προκαλούνται φθορές. Εάν αφήσει μικρές τρύπες από ό,τι έχουν πει ειδικοί, τότε σε ένα χρόνο τώρα με τις βροχές, όταν πιάσουμε το φθινόπωρο οι βροχές, θα φουσκώσει και θα έχουμε τεράστιες φθορές. Αυτή την πληροφορία είχα από τους ειδικούς. Από εκεί και πέρα, το ίδιο έγινε και με τη συναυλία του κυρίου Αργυρού, όπου βέβαια ο μάνατζερ του Αργυρού, ο κύριος Σκορφιάτης, δεν ήθελε να στείλει αυτό το υλικό, να προστατευτεί το γήπεδο. Και το έλεγα, καλά, πώς θα μπουν οι διπλάσιος κόσμος όπως ήταν περισσότερα, 1000 άτομα μέσα στο γήπεδο. Θα προκληθούν ζημιές. Όπως έγινε στη συναυλία που έγινε στο Παγκρίτιο, που είδαμε τις φθορές που υπήρχαν στο Ταρτάν, όταν δεν προστατεύτηκε. Και όταν απειλήθηκε και από μένα και από τον Δήμαρχο ότι το γήπεδο θα κλείσει, θα το βρει κλειστό, αναγκάστηκε να στείλει το υλικό για να προστατευτεί. Βέβαια, αυτά έπρεπε κάποιος άλλος να τα κάνει. Όχι εμείς, σαν νομικό, διότι το δώσαμε το γήπεδο. Όπως το δίνουμε στις ομάδες και τους λέμε τα αποδυτήρια θα είναι καθαρά, το γήπεδο θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς όπως το παραδίδει.
όπως το παραδίδουμε το γήπεδο και όλα τα γήπεδα. Και από εκεί και πέρα, αφού ζήτησε ο Δήμαρχος κάποια έγγραφα, στέλνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ένα χαρτί, ο οποίος αποποιείται των ευθυνών και λέει ότι την οργάνωση όλη και τη διεξαγωγή, την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος του νομικού, Πιτός Παναγιώτης. Από πού ως πού? Δεν πήραμε ό,τι απόφαση εμείς σαν νομικό, αφού συμμετέχει και ο ίδιος να διοργανώσουμε τέτοιου είδους συναυλία και συναυλίες. Και δεν θέλουμε κιόλας να το πω. Εμείς καθαρά ασχοληθήκαμε περισσότερο με το αθλητικό κομμάτι. Τα υπόλοιπα τα είχε την ευθύνη, όπως και πολύ σωστά μέσα στο φυλάδιο που έχει το Λεσβιακού Καλοκαιριού, μέσα στο πρόγραμμα, υπάρχουν αυτές οι συναυλίες. Η οποία το Μαζονάκι τελικά 18 του μήνος δεν έγινε. Το ίδιο πρόβλημα βέβαια είχαμε και πέρυσι, όπου πραγματοποιήθηκε μία συναυλία. Διότι ένας καλλιτέχνης θα έμπαινε μέσα με 25 τόνων φορτηγό για να ξεφορτώσει στο κέντρο του γηπέδου τα υλικά. Εξέδρες, ηχητικά, ηχεία και αυτά. Πώς θα προστατευτεί το γήπεδο? Να πει, αυτό ήταν η δικά μας, ας πούμε, η ευθύνη, πώς θα προστατευτεί το γήπεδο. Όλα αυτά που μας είπατε, ναι, με γραφά διάφορα, πάρα πολλά εδώ, πρέπει να κάτσουμε να το δούμε για να καταλάβουμε και εμείς τι έγινε. Ναι. Αισθανόμαστε ότι υπήρχε μια συνωμοσία. Υπήρχε κάτι αυτό που λένε ότι δεν γνωρίζει η δεξιά τι πει η αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά έχετε αυτή την αίσθηση. Αυτό γιατί προέκυψε? Δηλαδή, στο νομικό πρόσωπο ήταν μέσα και ο κύριος Τσακίρης. Ναι. Δεν υπήρχαν συνεδριάσεις, δεν γινόταν συζητήσεις. Ρε παιδιά, πώς θα κάνουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο, πώς θα προστατεύσουμε το γήπεδο. Αισθάνομαι ότι υπήρχε μια ασυνεννοησία, ένα χάσμα. Και αυτά που λέει τώρα ο κύριος Κουντουρέτσου μας είπε, ότι υπάρχουν έγγραφα χωρίς πρωτόκολλο, μη νομιμοποιημένα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρά πράγματα να συμβαίνουν σε ένα Δήμο. Εντάξει, δηλαδή, η ασυνεννοησία είναι εμφανής. Θα έπρεπε όλα τα έγγραφα να είχαν κοινοποιηθεί τόσο στο Δήμαρχο όσο και στον Πρόεδρο. Ένα. Δεύτερον, κανένα έγγραφο δεν μπορεί να συντάξει αντιδήμαρχος. Αν πάρετε την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους όλους, σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι δημοσιευμένες βεβαίως και στο Διάβια και σε τοπικές εφημερίδες, θα δείτε ότι όλες οι αρμοδιότητες και κατά σέπεν όλα τα έγγραφα συντάσσονται από υπηρεσιακούς παράγοντες, μονογράφονται από τον τμηματάρχη, μονογράφονται από τον διευθυντή και κατά παρήπτωση υπογράφονται από τον αντιδήμαρχο ή τον δήμαρχο. Αυτό αν είχε τηρηθεί δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Και προφανώς δεν θα υπήρχε και το ζήτημα με τα πρωτόκολλα που σας είπα, για μας ως διοικητικά έγγραφα δεν νοούνται. Διότι στη θέση τους υπάρχουν άλλα έγγραφα τα οποία είναι άσχετα και τα ίδια τα έγγραφα δεν υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας πρωτόκολλο. Κατά σας είναι έγγραφα χωρίς ταυτότητα. Υπήρχε ένα θέμα. Φάνηκε από το αποτέλεσμα. Το καλό είναι και μας χαροποιεί όλους ότι οι συναυλίες γίνανε με επιτυχία και δεν είχαμε καμία φθορά. Γιατί φαντάζεται σε σήμερα να υπήρχε φθορά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, με την αδυναμία πλέον της Δημοτικής Αρχής στη φάση που βρισκόμαστε να κάνει έργο, το γήπεδο θα είχε επισκευή όχι πριν τον Απρίλιο του 24. Και με δεδομένη την οικονομική αδυναμία, την παντελή οικονομική αδυναμία στην οποία βρίσκεται το νομικό πρόσωπο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Σας θυμίζω δε ότι στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου, με βάση τη στατική πράξη, το 30% διατίθεται στον πολιτισμό. Και υποχρεωτικά ο αντιδήμος πολιτισμού είναι και αντιπρόεδρος και εισηγητής στις δαπάνες πολιτισμού. Σας λέω αυτές τις λεπτομέρειες για να απαντήσω εμέσως πλην σαφώς και στην ερώτησή σας. Πραγματικά δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Στις δύο συνεδριάσεις που κάναμε υπήρχαν διαφωνίες, σας είπα, και οι δύο ήταν γραπτές, και του κυρίου Δημερτζή και του κυρίου Μαμάκου, οι οποίοι διαφωνούσαν ως προς το χώρο παραχώρησης του γηπέδου.
Αλλά εντάξει, τώρα ο κόσμος μέσα στα πλαίσια του λεσβιακού καλοκαιριού ήθελε, και πέρυσι σας θυμίζω είχαν αναβληθεί 2 συναυλίες, του Οικονομόπουλου και του Πάριο, 4 Αυγούστου και 11, και έγινε μόνο του Πλούταρχου η συναυλία με 1000-2 προστασίες πάλι. Αλλά όταν όμως το δίνει σε κάποιον, δηλαδή παραχωρήθηκε στην Αντιδημαρχία, δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για την προστασία του γηπέδου και ενδιαφέρθηκε το νομικό πρόσωπο. Και κάτι άλλο, επειδή το έχει βάλει και ο κύριος Δημερτζής αυτό το θέμα, ναι. Δεν θα πρέπει το νομικό πρόσωπο να φροντίσει για την αγορά προστατευτικών του γηπέδου? Γιατί η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο είναι ο μόνος μεγάλος χώρος που έχουμε στην πόλη της Κουτίνης για να γίνονται γεγονότα, μουσικά, συναυλίες, ναι, ναι, με γνωστούς καλλιτέχνους, μαζεύεται κόσμος. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε εμείς τα δικά μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάθε φορά την χύψη εταιρεία. Για να καταλάβετε το πρόβλημα, σας λέω το εξής. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μυτιλίνης το Μάιο του 2022 πάρθηκε απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου που η τακτική επιχορήγηση των 500.000 που γίνεται στο νομικό πρόσωπο αθλητισμού πολιτισμού, που είναι για όλες τις δαπάνες, λειτουργικές και μη, και παραγωγικές, συντήρηση, επισκευή, κατασκευή καινούριων αθλητικών χώρων, από 500.000 πήγε 700.000. Αυτή η απόφαση ουδέποτε πήγε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, γιατί και πολύ σωστά η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου δεν μπορεί να τη δημοσιεύσει, γιατί δεν δίνεται βεβαίωση από την υπηρεσία, από την οικονομική υπηρεσία, για ύπαρξη πιστώσεων. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα και αν θέλετε έχει και κάποιες παρενέργειες. Γιατί αυτά τα 200 χιλιάρικα που θέλαμε και θέλουμε να μεταφέρουμε στον αθλητικό οργανισμό, τα πήραμε από τη συμμετοχή μας στο σύνδεσμο κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, όπου και η συμμετοχή του Δήμου ήταν 1.666 και την κατεβάσαμε 1.466. Κατά συνέπεια, και απαντάω στο ερώτημά σας, αν αυτά τα χρήματα που τα έχει απόλυτη ανάγκη το νομικό πρόσωπο φτάσουν στα ταμεία του, προφανώς θα πρέπει να κάνει προμήθεια τέτοιου προστατευτικού εξοπλισμού και όχι μόνο. Θα έπρεπε, ναι, πραγματικά θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι, πέστε μου. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και θα ήθελα να την απαντήσει ο κ. Σπιτός. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το νομικό πρόσωπο συνεδριάζει μόνο για τα υπεραχώρηση γηπέδων, μόνο μάλλον για την παραχώρηση γηπέδου του Δαρλά ή και για τα άλλα γήπεδα? Και θέλω να μου απαντήσει πότε συνεδρίασε το σώμα για την παραχώρηση γήπεδου Περάματος στις 29 Ιουλίου στον Επικόπαγη Αραβωτικό Σύλλογο και γιατί δεν υπάρχει αναρτημένο στο ΔΙΑΒΙ η σχετική απόφαση? Αυτό το ζητήσανε. Αυτό... μέτρα ζητήσατε εσείς? Όχι, ζητήσανε να παρακολουθούν τα αποδυτήρια για να πάρουν ρεύμα. Για αυτά τα θέματα τώρα ανήκει στο νομικό το γήπεδο Περάματος. Ζήτησε λοιπόν ο υπηκός όμιλος να πάρει ρεύμα για να κάνει μια εκδήλωση. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή και δεν χρειάζεται αυτό. Μπορεί να το παραχωρεί ο πρόεδρος. Έχει το δικαίωμα. Όπως μπορώ να παραχωρήσει ο κάθε πρόεδρος στις ομάδες για τη συμμετοχή τους στους αγώνες. Ο πρόεδρος είπε ότι τους παρέπεψε σε εσάς. Ο πρόεδρος του νομικού, λέει. Το παραχώρησε, ναι, στείλανε χαρτί και όπως γίνεται οι ομάδες, δηλαδή να σας πω τη διαδικασία, μια ομάδα, παράδειγμα, χάρη ο Λυκός, κάνει ένα αίτημα και παραχωρούμε για την Κυριακή, για τη διεξαγωγή του αγώνα, για το γήπεδο. Αυτό κάναμε και στο πέρα. Έγινε παραχώρηση σε συνεννόηση με τον πρόεδρο να δοθεί ρεύμα, ζητήσανε οι άνθρωποι για να κάνουν την εκδήλωσή τους. Αυτό ζητήσανε μόνο. Όχι το γήπεδο, τα αποδυτήρια. Γιατί είχατε πει ως παραχώρηση χώρο. Ναι, και χώρο. Ανήκει, τα αποδυτήρια ανήκουν στο νομικό. Το γήπεδο Περάματος. Γιατί το γήπεδο Περάματος δεν υφίσταται, δεν λειτουργεί. Όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Η Αγιάσο μας ζητάει παραχωρητήριο για προπονήσεις και για το πλωμάρι το ίδιο, για προπονήσεις και αγώνες. Η Γέρα το ίδιο. Παραχωρούνται οι χώροι, δηλαδή τα αποδυτήρια,
των διαιτητών, των φιλοξενουμένων για τη διεξαγωγή. Κάθε φορά αυτό γίνεται. Ναι, ωστόσο, αν προκληθεί κάποια ζημιά, ναι. Εσείς πώς είστε διασφαλισμένοι? Πώς διασφαλιστήκαμε, είχαμε, ναι. Συγχρόνως υπάρχει και ένα πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που όπως τα παραδίδουμε, θέλουμε και πιστεύουμε συμμορφώνονται αρκετοί, αρκετοί έχουν συμμορφωθεί και να μας τα παραδώσουν όπως είναι, καθαρά και χωρίς ζημίες όπως είναι. Παραδείγματος χάρη είχαμε ένα πρόβλημα με το ενοικιακό, πετάγαν τις φωτοβολίδες πάνω στο ταρτάν, προκληθήκαν κάποιες ζημιές και με έγγραφο συνιστούσαμε την προσοχή τους, φωνάξαμε, κάναμε και πολλές συναντήσεις εδώ πέρα και με τους οργανωμένοι, ήταν γύρω στα 50 άτομα που κάθονται από την πλευρά της κερκίδας, όπου κάποια στιγμή πετάξανε και φωτοβολίδα και κάηκε το κάλυμα του καινούργιου στρώματος στο επικοντό, 28.000 ευρώ. Και τους είπαμε, παιδιά, αυτά και αυτά συμβαίνει. Δεν μπορείτε να κάνετε εσείς αυτές τις ζημιές, διότι είναι περιουσία του Δήμου ή των πολιτών και αυτά καταστρέφονται. Και συμμορφωθήκανε. Να σας θυμίσω στη συναυλία του κυρίου Παπακοσταντίνου και έχει σχέση με την προετοιμασία που είχαμε κάνει για την ασφάλεια του γηπέδου. Όταν έπεσε μια φωτοβολίδα, ο ίδιος ο καλλιτέχνης σταματάει και λέει, γιατί έτσι ήταν και η συνεννόηση, ότι θα διακοπεί η συναυλία αν αυτό το φαινόμενο επαναληφθεί. Ήταν μέσα στα μέτρα τα οποία πάρθηκαν έστω και την τελευταία στιγμή. Παιδιά, άλλο. Υπάρχουν, δηλαδή, για τη λειτουργία των γηπέδων, υπάρχει νόμος του κράτους κανονισμοί, όπου και σε κάποια γήπεδα έχουμε βιντεοσκοπήσει πώς είναι και τα αποδυτήρια, δηλαδή της Αγιάς, της Αγιάς Μαρίνας, απ' έξω ο χώρος, και ξέρουμε, δηλαδή, σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και τις ομάδες τις δίνουμε ένα χαρτί και είναι υπεύθυνοι. Με όνομα κάποιου που παραδίδονται τα κλειδιά, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Μυτιλίνης εδώ και πολλά χρόνια για να προσλάβει φύλακες για τα γήπεδα, όπως ξέρετε. Και λέει ο νόμος ότι υπεύθυνη είναι η ομάδα, υπεύθυνη των ομάδων. Γράφει δίπλα το όνομα και από εκεί και πέρα τους δίνουμε τα αποδυτήρια των διαιτητών, φιλοξενουμένων και το χώρο για τη διεξαγωγή ενός αγώνα. Το ίδιο κάναμε και σε αυτό εδώ για τις δύο συναυλίες. Χωρίς να έχουμε καμιά ευθύνη, το επαναλαμβάνω, διότι φαίνεται ότι την όλη ευθύνη την έχει το νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το έγγραφο του Αντιδημάρχου, όπου δεν έχουμε καμία ευθύνη. Απλώς εμείς κάναμε όλες τις ενέργειες για να προστατευτεί το γήπεδο, παρότι δεν ήμασταν αρμόδιοι. Διότι, όπως ρώτησε και η κυρία, να σας πω κάτι, η εταιρεία πρέπει να φέρει τα προστατευτικά. Στοιχήσανε 3.500 για να πάνε και να έρθουνε. Εταιρεία δεν κάνει, η εταιρεία, η Panic. Το γήπεδο γιατί? Το γήπεδο είναι για αθλητικούς αγώνες. Το καταλαβαίνω, αλλά επειδή είναι ο μοναδικός μεγάλος χώρος, ναι. Ίσως θα έπρεπε το νομικό πρόσωπο να φροντίσει να τα έχει αυτά. Θα βελτιωθούμε. Δεν έχουμε σε αδιακό κέντρο. Ναι. Θα βελτιωθούμε. Ήταν μια ευκαιρία αυτή να αναδεχθούν τα προβλήματα για καλύτερη βελτίωση. Η ζωή. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και για κλασικό αθλητισμό είναι το γήπεδο. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν ένα σωρό αθλητές και βλέπετε τελευταία τις επιδόσεις. Ο κλασικός αθλητισμός στο νησί πάει πάρα πολύ καλά και ο βασικός χώρος που προπόνησης είναι αυτό το στάδιο εδώ, το οποίο είναι κόσμημα. Το απόγευμα, κάθε απόγευμα, άμα έρθετε από τις 5 η ώρα τώρα το καλοκαίρι, 3 η ώρα το χειμώνα, πρέπει να εισέρχονται περίπου 350 άτομα. Ακαδημίες, αθλητές υψηλού επίπεδου. Έχουν πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές, βαλκανικές νίκες, τα ξέρετε. Υψηλού επίπεδου. Και αυτή τώρα δεν είναι. Δόθηκε ένα καινούριο ταρτάν, πρέπει δηλαδή να προστατευτεί. Δεν είναι, πολύ σωστά μίλησε και κάποιοι που μιλήσανε μέσα από το Δέλτα σήμερα, δεν είναι χώρος για συναυλίες το γήπεδο. Διότι εμάς η διαφορά υπάρχει, το μεν Ολυμπιακό στάδιο είναι μόντο, γιατί μου έλεγε εμένα ο Κορφιάτης, λέω, είναι μόντο, είναι σκληρό, όσο και φορτηγό να μπει, δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Και εδώ πέρα θα είχαμε πρόβλημα, όταν κάνει τη στροφή το φορτηγό θα σηκώσει και το ταρτάν μαζί,
θα πάθουν ζημίες τα ποτιστικά, θα πάθουν ζημίες τα αποστραμμικιστικά και άντε να τα φτιάξεις αυτά μέσα σε μια μέρα. Ενώ τώρα με την επαύριο πρωί ήρθαμε εδώ πέρα, το γήπεδο ήταν με τη συναυλία του Αργυρίου και του Παπακοσταντίνου έτοιμο να δοθεί σε χρήση των ομάδων. Στις προηγούμενες χρονιές, από ό,τι είχα πληροφορηθεί, έκανε 15 και 20 μέρες να συνέλθει το χόρτο από αυτές τις ζημίες που προκαλούν τα τροχοφόρα. Εγώ κάτι τελευταίο ήθελα να ρωτήσω. Του χρόνου θα γίνουν συναυλίες στο γήπεδο ή κάθε φορά θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Τα ξαναδείτε. Ναι. Είναι θέμα βεβαίως του νομικού προσώπου, αλλά και της δημοτικής αρχής, η οποία εποπτεύει το νομικό πρόσωπο και είναι και ο βασικός χρηματοδότης και ο μοναδικός χρηματοδότης. Προφανώς θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή αυτό να το εκτιμήσει. Ο πρόεδρος είπε τη γνώμη του και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, με επιστολές τους είπανε ότι οι χώροι αυτοί δεν πρέπει να είναι χώροι για συναυλίες. Πρέπει και η νέα δημοτική αρχή να το δει. Φαίνεται ότι οι συναυλίες δεν πρέπει να γίνονται στα στάδια μέσα ή τουλάχιστον στο δημοτικό στάδιο και ενδεχομένως να γίνονται σε άλλους χώρους. Παράδειγμα, έχουμε την τύχη να έχουμε το κάστρο της Μυτιλίνης που είναι ένα κόσμημα. Μπορεί να μην έχει τη χωρητικότητα αυτή την οποία θέλαμε εδώ των 4.000, αλλά είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Θα πρέπει η δημοτική αρχή να το εκτιμήσει. Αυτός ο κίνδυνος ο οποίος βιώσαμε τις πρώτες 10 μέρες του Αυγούστου για να εξασφαλιστούν τα μέτρα ασφάλειας των εγκαταστάσεων, δεν νομίζω ότι μπορεί να επαναληφθεί. Πάντως εδώ βλέπω στα έγγραφα και αυτό που το είπατε και πριν, εμείς πληρώσαμε τα ηχητικά τους, πληρώσαμε ένα σωρό λεφτά, δηλαδή για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνεις. Αυτά, να σας πω, είναι η εισήγηση του αντιδημάρχου πολιτισμού, τα οποία στο σύνολο, προσέξτε... Ακούστε να δείτε, συγγνώμη Παναγιώτη, μπήκατε σε μια λεπτομέρεια η οποία ήδη έχουμε συνοηθεί με το νομικό πρόσωπο όπως θα τα διαχειριστούμε. Στη σύμβαση που υπάρχει για τα ηχητικά υπάρχει δέσμευση 9.000 σε ΦΠΑ, 10 συν κάτι, 17% το ΦΠΑ. Η εντολή που έχει δοθεί, μια εντολή σε εισαγωγικά, αλλά η παράκληση που έχει δοθεί στο νομικό πρόσωπο, από τα 9.000 πρέπει να πληρωθούν τα 6.000 συν ΦΠΑ. Γιατί? Γιατί τα 9.000 ήταν για τρεις συναυλίες. Κατά συνέπεια πρέπει να πληρωθούν μονάχα τα 6. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκε να δεσμευτεί το νομικό πρόσωπο για 14.000 ή για 16.000. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.